Χτυπάει καμπανάκι η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία. Τι θα έχουμε με τον καιρό, βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τι θα γίνει, κύριε Ρέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά. Θα είναι καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, αν το πούμε από πλευρά βροχομετρικών, καλή θα είναι. Γιατί πάντα λέμε ότι το νερό είναι χρυσός και νομίζω ότι δεν πρέπει να αγρότες. Να επιτηθεί όταν τόσο απλόχερα μας το προσφέρει. Εκτός αν υπάρχουν αποχετεύσεις. Μα με αποχετεύσεις, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν αποχετευτικό σύστημα σε πολλές σημεία της χώρας και γι' αυτό και πλημμυρίζουμε. Και έχοντα αλλάξει και τροποποιήσει πολλά πράγματα στο γύρο φυσικό περιβάλλον μας, έχουμε δεσμεύσει τις απορροές, τις έχουμε περιορίσει σημαντικά και γι' αυτό το λόγο συμβαίνουν και τόσα προβλήματα. Και ομολογουμένως τώρα και αυτό το κύμα δείχνει κάποια ένταση, ιδιαίτερα θα ξεκινήσει από αύριο Τρίτη βέβαια, γιατί σήμερα κάνουμε μεν την εμφάνισή του στα φαινόμενα σε δυτικές περιοχές, αλλά αύριο φαίνεται ότι η μετακίνηση του βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει τις εντάσεις των βροχοπτώσεων αρχικά στην Πελοπόννησο για την Κρήτη, αλλά θα επηρεάσει και την Αττική προς το βράδυ. Εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, μιας και αυτές οι βροχοπτώσεις θα έχουν ένα αρκετά έντονο χαρακτήρα, δηλαδή θα είναι έντονες μπόρες θα λέγαμε, και μάλιστα δεν αποκλείεται να συνδεθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες που εκεί εντείνεται λίγο περισσότερο το πρόβλημα. Ευτυχώς βέβαια έχουμε περιορισμένη διάρκεια, θα είναι την Τρίτη το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το πρωί ως επιτοπλίστων. Και έτσι στη συνέχεια ναι, διατηρούνται βροχές και στο επόμενο διάστημα, αλλά θα είναι πολύ πιο ήπιου χαρακτήρα και θα στραφούν και οι άνεμοι γενικά από βόρειες διευθύνσεις, προκαλώντας και μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Κύριε Λέκα μου, άρα να προσέχει ο κόσμος τις επόμενες μέρες θα πνιγούμε στο νερό. Έτσι. Καλό είναι το νερό, τουλάχιστον μπορούσε να φύγει και να διοχετευτεί μέσω των ειδικών υποτίθεται κατασκευών για το αποχετευτικό σύστημα. Δυστυχώς ούτε αποχετευτικό σύστημα υπάρχει σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουν και εδώ είχαμε τις καταστροφές με τις πυρκαγιές. Τα νερά επικίνδυνα να πλήξουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Μεγάλη προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λέκα, τον έγκυρο μετεωρολόγο και έναν λαμπρό επιστήμονα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα.